Κύριε Διοικητά, το θέμα της νέας πτέρυγας που απασχολεί πολύ κόσμο στην Ιμαθία και όχι μόνο, θα θέλαμε μια ενημέρωση σχετικά με αυτό και την αποπεράτωσή του. Είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ 20.000-2020 και βέβαια η προσμονή όλων και των εργαζομένων αλλά και του στελεχειακού δυναμικού του νοσοκομείου είναι να ολοκληρωθεί η νέα πτέρυγα. Η προσδοκία μας είναι ότι θα πρέπει να είχε ήδη ολοκληρωθεί, αλλά παρόλα αυτά η προσδοκία μας είναι ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η νέα και η σύνδεση της νέας πτέρυγας στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου μέχρι τα μέσα του 2018. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες στους συμπολίτες μας στην Ιμάθεια και σε όλους όσους έρχονται στο νοσοκομείο. Η νέα πτέρυγα θα έχει μια μεγάλη μονάδα εντατικής με 10 κλίνες που θα ενταχθεί ουσιαστικά στη δύναμη εντατικής θεραπείας της Κεντρικής Μακεδονίας, της Τρίτης ΥΠΕ, και στη συνέχεια βέβαια θα έχει μια σύγχρονα χειρουργία με 5 χειρουργικές κλίνες από τις 3 που έχουμε σήμερα. Θα έχει μονάδες ανάνυψης, θα έχει μια παιδιατρική σύγχρονη κλινική και θα έχει και έναν ολόκληρο όροφο για παθολογική, νευρολογική ή χειρουργική κλινική. Αυτός είναι ο χώρος της νέας. Θα μεταφερθεί όμως εκεί, το σημαντικότερο, η μονάδα αιμοκάθαρσης, η μονάδα τεχνητού νεφρού στο ισόγειο της νέας πτέρυγας, έτσι ώστε η εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας νεφροπαθών, οι οποίοι κάνουν αιμοκάθαρση στο νοσοκομείο της Φέρειας, να έχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και εξυπηρέτησης και θεραπευτικής παρέμβασης.